να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Μόνο κακό θα κάνει. Να μην κατατεθεί καν το νομοσχέδιο για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, που μεταξύ άλλων προβλέπει την κατάργηση όλων των φορέων απεξάρτησης και την ίδρυση ιδιωτικού φορέα με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, και στον οποίο θα υπαχθούν όλοι οι υπάρχοντες οργανισμοί, ζητούν φορείς της κοινωνίας και τα εργατικά σωματεία. Πρώτα απ' όλα, αυτό το νομοσχέδιο στο σύνολό του αποτελεί δυστυχή επιβεβαίωση όλων όσων λέμε σαν σωματείο και σαν Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών όλα αυτά τα χρόνια, ότι η ιδιωτικοποίηση στον χώρο της υγείας προχωρά με γοργά βήματα. Η ίδια πολιτική που στερεί από τους εργαζόμενους τα δικαιώματα τα εργασιακά, τα δικαιώματα στη ζωή, ρίχνει ακόμα περισσότερους, ειδικά από την νεολαία, στις εξαρτήσεις και προχωράει ακόμα ένα βήμα παραπέρα, να μην τους δίνει και το δικαίωμα στην απεξάρτηση. Στην κατάμεστη αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ καθώς και ο Σύλλογος Οικογένειας του Προγράμματος ενημέρωσαν διεξοδικά τους φορείς για τις δραματικές, όπως λένε, αλλαγές τόσο στη φιλοσοφία όσο και στη θεραπευτική διαδικασία που θα φέρει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Εμείς εκτιμάμε ότι επειδή το δικαίωμα για τη δημόσια δωρεάν απεξάρτηση θα είναι κόστος για την κοινωνία να το χάσει, εκτιμάμε ότι ο αγώνας για να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο είναι ένας αγώνας που δεν είναι να δοθεί μόνο από το Σύλλογο Εργαζομένων και την Οικογένεια, αλλά από όλη την κοινωνία του Ηρακλείου. Βγαίνουμε στους δρόμους για να φωνάξουμε ότι κάθε άτομο της κοινωνίας έχει δικαίωμα στην απεξάρτηση, στη δωρεάν απεξάρτηση, και έχει δικαίωμα να διαλέξει, γιατί είναι ικανό άτομο και μπορεί να διαλέξει ποια απεξάρτηση θέλει. Στην ουσία, το ΚΕΘΕΑ λειτουργεί με την ψυχοκοινωνική προσέγγιση, που αυτό από μόνο του προσπαθεί να αντιμετωπίσει ποιο είναι το πρόβλημα και όχι το αποτέλεσμα που είναι η ουσία. Αυτό κάνει το ΚΕΘΕΑ, και η απεξάρτηση χρειάζεται σχέση. Το ΚΕΘΕΑ, σαν φιλοσοφία αυτή που ακολουθεί, δεν έχει να κάνει με κανένα από τα άλλα προγράμματα. Όπως σημειώνουν, το νομοσχέδιο ουσιαστικά επιτίθεται στον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της ψυχικής υγείας και της απεξάρτησης. Μόλις βγήκε το νομοσχέδιο, έχουν αρχίσει ήδη και προωθούνται ιδιωτικά κέντρα στεγνής απεξάρτησης. Εγώ προσωπικά ο ίδιος, και το λέω και ανοιχτά, δεν έχω θέμα σε αυτό, μπήκα στη διαδικασία να πάρω ένα τηλέφωνο, να δω τι γίνεται με αυτό το ιδιωτικό, και αυτή τη στιγμή αυτό που πουλάνε είναι 800 ευρώ το μήνα online απεξάρτηση. Βροντερό όχι στην προοπτική κατάργησης του ΚΕΘΕΑ, λένε και οι απόφοιτοι των προγραμμάτων του. Εγώ έχω πάρει πολύ βοήθεια από το πρόγραμμα και είναι αμαρτία να μην πάρουν την ίδια βοήθεια άνθρωποι στο μέλλον. Δηλαδή, με την ενσωμάτωση θα είναι πια κάτι άλλο, δεν θα είναι η λέξη θεραπεία στη μέση, θα είναι ένας χρόνια εξαρτημένος. Με έναν τρόπο θα προωθούν τη μείωση βλάβης. Δηλαδή την υποκατάσταση της χρήσης. Θέλετε έναν λειτουργικό απεξαρτημένο ή έναν πραγματικό απεξαρτημένο? Θέλουμε ένα άτομο που είναι πλήρη απεξαρτημένο και όχι μείωση βλάβης και όχι απλά ένα λειτουργικό χρήστη ή εξαρτημένο άτομο. Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά, το ΚΕΘΕΑ δεν είναι μόνο ένα στεγνό πρόγραμμα απεξάρτησης. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία του, που αποτελεί μια ανοιχτή, ζεστή αγκαλιά για τον εξαρτημένο άνθρωπο και την οικογένειά του. Γι' αυτό μας και παλεύουμε καθημερινά, για να έρθει ο άνθρωπος που είναι στο περιθώριο να νιώσει ότι ανήκει σε μια ομάδα ανθρώπων.